Τα σέλγιζε πάνω στο πτώμα. Σας το είπε? Όχι, εγώ το μάθα εδώ. Δεν μου το είπε ποτέ αυτό. Πες μας για εκείνη την ημέρα. Χρησιμοποίησε αυτό το κοριτσάκι και χρησιμοποίησε και εμένα ως το γεγονός ότι δεν θα μίλαγα. Δηλαδή βάσει του ότι ο Μάκης ήξερε ότι εγώ έτρεφα κάποια αγάπη για αυτόν, μου τα έλεγε όλα για να ξελαφρώσει τη δικιά του συνείδηση, φόρτωνε τη δικιά μου, γιατί ήξερε ότι εγώ δεν θα πω τίποτα επειδή θα ήμουν νεκρή. Δηλαδή ξελάφρωνε αυτό, φόρτωνε εμένα. Και όλο αυτό σε πάταγε και σε πίεζε και σε συνέθλιβε. Σκέφτηκες ποτέ να σηκώσεις να φύγεις? Να σταματήσω τη σχέση μαζί του. Mm. Το σκεφτόμουν πάρα πολλές φορές. Απλά δεν είχα το κουράγιο να το κάνω. Δεν είχες το κουράγιο επειδή τον ήθελες, επειδή τον αγάπαγες ή επειδή φοβόσουν? Και τα δύο. Αλλά κάποια στιγμή όταν δώσαμε τέλος τη σχέση, το είπαμε δηλαδή, και ενώ πιο πριν τον είχα αναγκάσει να μου πει ότι τι γίνεται περί μαγείας, περί ισχυρισμού ότι είναι δαίμονας και όλα αυτά, μου τα αποκάλυψε ότι δεν είμαι τίποτα από όλα αυτά. Και μου είχε πει μάλιστα να μην εμπλάκω και στο σατανισμό, γιατί είναι άσχημα τα πράγματα. Και να πιστεύω που θέλω. Αυτός βέβαια πίστευε κάπου αλλού σε κάποιους άλλους δαίμονες. Και όταν τα έμαθα εγώ, ειδοποίησα όλα τα παιδιά που είχαν την πολύ κοντινή σχέση, γύρω στα 7-8 άτομα, να ξεκόψουν τελείως μαζί του, να μην τον ξαναπάρουν τηλέφωνο. Ή αν παίρνει ο ίδιος για να τα βρει, αυτός, τα παιδιά να το κλείνουν το τηλέφωνο. Και όλα αυτά με μια τεράστια μυστικοπάθεια που σημαίνει ότι κανείς από τους δικούς σας ποτέ δεν έμαθε τίποτα, ούτε υποψιάστηκε τίποτα. Ούτε εμένα ούτε τον άλλο το παιδί. Η συμπεριφορά σου είχε αλλάξει, το ντύσιμό σου είχε αλλάξει, δινόσουνα στα μαύρα, έκανες περίεργα πράγματα που να τραβήξουν την προσοχή και την περιέργεια της οικογένειάς σου. Η μητέρα μου ανησυχούσε ιδιαίτερα, γιατί όταν πήγαινα στο σπίτι, εφόσον είχα βγει μαζί του, και κάτι πήγαινα να μου πει, αμέσως την απόπερνα, της μιλούσα άσχημα, είχα νεύρα. Και τις είχε κινήσει πολλές φορές το ενδιαφέρον, αλλά ήξερε όμως. Είχα πει ότι έχω προβλήματα σε σχέση με τον Μάκη, μην ανησυχείς, δεν είναι τίποτα. Τις το είχα πει. Ήξερε δηλαδή ότι ο Μάκης ήταν αυτός που δεν μπορούσα να μιλήσω, δεν μπορούσα να του μιλήσω. Δεν μπορούσα να φέρω αντίρρηση μέσα στη σχέση και να του πω ότι διαφωνώ με αυτό. Υπήρχε κανείς πάνω από τον Μάκη? Υποτίθεται ότι υπήρχαν κάποιοι δαίμονες πάνω από τον Μάκη. Ποιος ήταν ο αρχηγός του γκρουπ? Για τους ανθρώπους μιλάμε τώρα. Ναι, βέβαια. Ο Μάκης. Και αμέσως μετά? Είχε σαν βοηθό τον καημένο το Μάνο. Ο Μάκης ήταν... Είχε σαν αποκούμπι εμένα. Πάλι καλά που το βλέπεις έτσι τώρα, δηλαδή. Ότι είχε σαν αποκούμπι και απάνω σου συσσόρευε αυτά που δεν θα ήθελε ποτέ να μάθει κανένας άλλος. Ο Μάκης... Όταν έκανε τους δύο φόνους, είχε κάποιον να τα πει ή ότι ετοιμάζονταν να τα κάνει. Εγώ δεν είχα κάποιον να τα πω. Σωστά. Σε ποιον θα τα έλεγα, στο Μάνο που τα ήξερε ήδη? Πες μας για εκείνη την ημέρα που πήρατε τη δώρα και πήγατε πάνω στο μέρος των τελετών. Ήταν καθορισμένος χώρος για τελετές. Είχατε ξαναπάει εκεί? Από ό,τι έμαθα εκεί πέρα, είχαν γίνει δύο τελετές μύησης, όχι φόνου. Εσύ δεν είχες πάρει μέρος σε αυτές τις τελετές? Όχι, ούτε ήξερα πού ήταν. Τι γινόταν σε αυτές τις τελετές? Μαθαίνουμε από την ανάκριση ότι η ιστορία των τελετών ήταν καθαρά σεξουαλική, δεν ήταν τίποτα παραπάνω. Μπροστά μου δεν είχαν γίνει όργια, αυτό που αποκαλείται δηλαδή. Δεν ξέρω αν είναι όργια ή όχι, αλλά από αυτά που παίρνει η ανάκριση, τα στοιχεία και που τα ακούσαμε από τον ίδιο τον αστυνόμο που έκανε την ανάκριση, όλοι οι χαρακτήρες της ιστορίας ήταν περισσότερο σεξουαλικοί παρά σατανιστικοί. Ναι, μπροστά μας δεν γίνονταν τίποτα. Όταν εγώ έβγαινα και δίναν και τα άλλα τα παιδιά, και μία-μία κοπέλα πέρναγε μέσα και ένα-ένα αγόρι για να δηλώσουν κάποια επιθυμία, από εκεί πέρα δεν ήξερα, γιατί ήταν μυστική η επιθυμία. Μεταξύ σας, τα υπόλοιπα παιδιά, δεν τα λέγατε? Εδώ τα λέτε στο κομμωτήριο για τις σχέσεις σας, για τους άντρες, για τα πάντα. Μεταξύ σας δεν λέγατε τι ήθελαν από εσάς, τι γινότανε στα κλειστά δωμάτια, τι γινότανε στις μοιήσεις, στις τελετές? Απαγορευότανε όταν συναντιόμασταν ξεχωριστά με το Μάκη. Γιατί μπορεί να έχει κάποια σχέση με μένα, αλλά θα την συντηρεί και κάποια σχέση με τα παιδιά που ήταν μέσα στο σοντανισμό. Απαγορευόταν από τους δαίμονες να μάθω εγώ τι έλεγαν με τα κορίτσια. Οπότε, έτσι έλεγε ο Μάκης. Ναι, οπότε το καλοκαίρι έμαθα εγώ ότι
ενεργούσε βία στα κορίτσια. Τα κορίτσια δεν το είχαν πει αυτό, αν και ήταν φίλες μου και μιλάγαμε πάρα πολλές ώρες. Δεν μου είχαν δηλώσει κάτι τέτοιο. Παίρνετε τη δώρα και πάτε σε αυτό το σημείο που ήξερες ότι γίνονται τελετές μύησης. Την παίρνουν οι δυο τους, ο Μάκης και ο Μάνος, βγάζουν το αυτοκίνητο, η δώρα ήθελε να βγει. Πήγαινε μόνη της για να μοιηθεί, ήταν και αυτή θύμα. Ακούσαμε, σε μένα είχε πει ότι θα πήγαινε για να την πάρει κάποιος δαίμονας. Στη δώρα είχε πει ότι πήγαινε για να μοιηθεί και στο Μάνο είχε πει ότι έπρεπε να το κάνει για να πάρει δύναμη. Από ό,τι μου είχε πει εμένα, τώρα στο Μάνο, αν μιλήσει ο Μάνος, μπορεί να του είχε πει κάτι άλλο. Μπορεί και το Μάνο να τον απειλήσει και να του είπε ότι κάντο για να μην πεθάνει εσύ ο ίδιος. Όταν σου είπε εσένα ότι θα την πάρει κάποιος δαίμονας, ακούστηκε σαν να πρόκειται να πεθάνει το κοριτσάκι. Σαν να πρόκειται να θυσιαστεί. Όχι. Εφόσον το να εξαφανίζεις και να γίνεις αόρατος είναι κάτι πολύ συνηθισμένο μες στη μαγεία. Όχι. Άρα θα την εξαφάνιζε τη δώρα. Ναι. Όταν εκείνοι πήραν τη δώρα και βγήκαν από το αυτοκίνητο, εσύ που ήσουν? Βγήκαμε όλοι μαζί. Πήγαμε πάνω για να μην τρομάξει με το σκοτάδι που υπήρχε και με την ερημιά. Και μόλις είχα αναγδυθεί, μετά εγώ κατέβηκα κάτω. Ήταν αντίδραση σε αυτό που διαστανόσουν ότι μπορεί να γίνει? Γιατί έφυγες? Γιατί δεν θα έπρεπε να ήμουν εδώ πάνω, θα έπρεπε να ήμουν κάτω στο αυτοκίνητο. Από ό,τι ξέρουμε από την ανάκριση, τη βίασαν, τη στραγγάλισαν και συνεχεία την περιλούσαν με βενζίνη και σβάραν φωτιά. Mm-hmm. Την είδες τη φωτιά εσύ? Ήμουν δίπλα στον δρόμο, όταν το δάσος δηλαδή. Είδες. Μισό μέτρο, ναι. Ρώτησες όταν γύρισαν στο αυτοκίνητο γιατί υπήρχε φωτιά, τι έγινε και τι σου πάνε? Μου είχαν πει ότι κάτι τέτοιο θα γινόταν. Δηλαδή μου είχαν πει ότι το σχέδιο άλλαξε και ότι ο δαίμονας ήθελε να γίνει κανονικά να πεθάνει. Και ότι μετά για να μην αφήνανε ίχνος πίσω τους, θα βάζανε αυτή τη φωτιά. Άρα σου ομολόγησαν έμεσα ότι δεν υπάρχουν εξαφανίσεις στη μαγεία? Όχι. Μου είπαν ότι υπάρχουν, αλλά τη συγκεκριμένη περίπτωση δεν ήθελε ο δαίμονας. Δεν ήθελε. Ο δαίμονας το ήθελε με φωτιά το πράγμα. Ναι. Τώρα που κοιτάς πίσω σου εκείνη την ημέρα, μια ανθρώπινη ζωή, πολύ ανθρώπινο κορίτσι χάθηκε. Πώς νιώθεις μέσα σου? Καταρχήν βλέπω το χαμόγελο της να έρχεται στα μάτια μου συνέχεια. Δηλαδή, τρόπος μου συμπεριφερόταν, επειδή μου είχαν πει και εμένα, μάλλον μου είχαν διατάξει και εμένα, να συμπεριφέρομαι ωραία, να μην της πω τίποτα για τη μαγεία. Γιατί αν της έλεγα κάτι και έλεγα εγώ κάτι από αυτά που ήξερα και δεν το ήξερε η δώρα, μπορεί να της κινούσε την περιέρη και να μην ερχότανε. Και αναγκαζόμουν να της φέρομαι ωραία παρόλο που έτρεμα. Και η ψυχή μου δηλαδή και το σώμα μου είχε πιάσει τρέμουλα εκείνη τη στιγμή. Το βλέπεις λίγο εξωπραγματικό ότι αυτό το κορίτσι πέθανε κατά τέτοιο φρικτό τρόπο? Και έστω και με την ανοχή σου, έχεις τώρα de facto συμμετάσχει σε αυτό το θάνατο? Ναι, δεν μπορώ να το διανοηθώ. Δηλαδή, έξω από σένα, δηλαδή, είναι τελείως σαν να το βλέπεις να το έκανε κάποιος τέτος? Έτσι όπως βλέπω τον εαυτό μου σήμερα, δεν μπορώ εγώ να διανοηθώ ότι μπορούσε να μετάσχω αυτό το πράγμα. Ούτε εγώ, ούτε ο Μάνος, γιατί τον ξέρω το Μάνο. Για το Μάκη πλέον δεν μπορώ να πω τι σκέφτηκε ή ποιος όντως τον ανάγκασε ή αν υπήρχε κάποιος. Αν είχες απέναντί σου τη μάνα του κοριτσιού, τι θα της έλεγες? Δεν νομίζω ότι θα μπορούσα να της πω τίποτα. Θα της έλεγες συγγνώμη? Όχι, θα το θεωρούσα πολύ προσβλητικό για το άτομο της να, μετά από κάτι τέτοιο που έχει γίνει, να ζητήσω συγγνώμη. Όχι τυπικά, επειδή η συγγνώμη είναι εξαγνιστική για εμάς τους ίδιους όταν τη ζητάμε. Τι ανάγκη έχεις αυτή τη στιγμή να πεις τι? Ξέρω περισσότερο από ένστικτο παρά από γνώση ή από στοιχεία ότι είσαι με τον τρόπο σου θύμα. Κοιτώντας πίσω σε αυτή την ιστορία, ακόμα και να της έλεγα, με συγχωρείτε, ακόμα και να της έλεγα ότι φταίμε για πολλά πράγματα από αυτά που γίνανε, αλλά κοιτάξτε και το καταναγκασμό που γινότανε, ξέρω ότι με το δίκαιο της δεν θα ήταν σε θέση να το καταλάβει μπροστά σε αυτό που της είχε συμβεί. Γιατί από ό,τι ξέρω, έχει χάσει τον άντρα της, χάνει τη μικρή της την κόρη. Για το δεύτερο θάνατο, για το δεύτερο φόνο, πότε το έμαθες? Το έμαθα την ίδια μέρα. Μια μέρα. Αφού το είχε γίνει δηλαδή. Τ' άκουσες με περηφάνεια από το στόμα του Μάκη? Όχι. Το καμάρωνε?
Τότε το έκανε. Μου μιλάγε πολύ σιγά και πολύ ξεψυχισμένα. Τώρα δεν ξέρω αν ήταν λόγω της κούρασης, λόγω της τύψης, αυτό. Έμαθες τις λεπτομέρειες όμως. Ναι. Ο Μάκης και ο Μάνος πήραν μια μητέρα 30 χρονών. Είπαν ότι ήταν αστυνομική, τη βάλαν στο αυτοκίνητο, την πήγαν σε μια ειρηνική τοποθεσία, τη βίασαν και τη σκότωσαν όχι τελετουργικά όπως υποτίθεται ότι κάνουν στους δανειστές. Πέθανε από ασφυξία φωνάζοντας «Παρακαλώ λυπηθείτε το παιδί μου». Εγώ το ακούω τώρα αυτό, έχω μάθει, μου είχε πει δηλαδή ο Μάκης ότι χτύπησε με πέτρα στο κεφάλι. Και αυτό αλλάζει τα πράγματα. Αλλάζει τα πράγματα ότι άλλα λέει, άλλα λέγε σε μένα, μπορεί άλλα να είχε πει στο Μάνο και μπορεί λόγω του ότι βλέπει ότι θα πάει φυλακή, μπορεί να λέει και άλλα στις ανακρίσεις μόνο και μόνο για να πάρει και εμάς μαζί του στο λαιμό του. Γλυκιά μου, έχω μια απορία που πρέπει να μου τη λύσεις. Αν εγώ αγαπάω μια γυναίκα με πάθος και τη φοβάμαι με πάθος και ξέρω ότι αυτή η γυναίκα σκότωσε, η αγάπη μου θα γίνει απέχθεια αυτομάτως. Δεν μπορώ να ανεχτώ την ανάγκη ενός ανθρώπου να είναι με κάποιον που σκότωσε. Πώς δεν λάκησες εκείνο τον καιρό, πώς δεν πήγες στην αστυνομία να πεις «Ο άνθρωπος που αγαπάω, που έχω σχέσεις, σκότωσε. Πιάστε τον, για καλό του, για να μην ξανασκοτώσει». Εγώ εκείνο τον καιρό δεν το βλέπω έτσι. Το βλέπω δηλαδή ότι από τη στιγμή που θα άνοιγε το στόμα και θα έλεγα «σκότωσε», δεν θα ξαναλέγα τίποτα πλέον, γιατί θα ήμουν νεκρή. Και εγώ και ο Μάνος. Τώρα που το ξαναβλέπεις το πράγμα, αλλιώς. Με ασφάλεια. Γιατί μέσα στην καταδίκη της σημερινής μέρας σου έχεις και κάποιο είδους ασφάλεια. Ο Μάκης δεν μπορεί να σε ακουμπήσει. Ούτε και όταν βρισκόταν εδώ στην ασφάλεια μπορούσε να μου κάνει τίποτα. Θέλω να πω, έχεις μια σχετική ασφάλεια. Πιστεύεις ότι ήταν πραγματικά ο Σατανάς? Πιστεύεις τις πλάνες τις περασμένες ή πιστεύεις ότι ήταν σαρλατάνος, δολοφόνος, στιγνός, που εκμεταλλευόταν εσάς τα αθώα κοριτσάκια, την ευπιστία σας και τα ερωτηματικά σας στη ζωή για να κάνει αυτά που ήθελε? Δεν μπορώ να κρίνω τι είναι πλέον. Δηλαδή, άλλο έδειχνε σε μένα, άλλο έδειχνε στο Μάνο, άλλο έδειχνε στα άλλα τα παιδιά για το τι αισθανόταν για μένα, άλλο βγαίνει να λες καταθέσεις και τελικά ψέματα λέει και στην τηλεόραση σε ένα σημείο. Δηλαδή, πλέον δεν μπορώ να σκεφτώ τι χαρακτήρα μου μπορώ να δώσω. Δεν μπορώ να τον κρίνω ούτε σε καλό, ούτε σε κακό, ούτε σε λογικό, ούτε σε ψυχοπαθή. Έχεις αναλογιστεί πώς θα αλλάξει η ζωή σου από αυτή την ιστορία? Τι περιμένεις χειρότερο, τι φοβάσαι μάλλον και τι περιμένεις καλύτερο? Δεν ξέρω ο κόσμος κατά πόσο με καταλαβαίνει εμένα. Θα μου πείτε τι να καταλάβετε στην που υπάρχουν δύο εγκλήματα στη μέση. Αλλά σκοπός είναι ότι στο δολοφόνο πρέπει να κοιτάνε τι ήταν αυτό. Δηλαδή, να κοιτάξει το μυαλό του και όχι περισσότερο γιατί το έκανε. Να ξεκινήσουμε δηλαδή από το πώς ήταν τα παιδικά του χρόνια που πλάθεται ο άνθρωπος και δημιουργείται και μετά βγαίνουνε, παρά το γεγονός ότι γιατί το έκανε, το λόγο που το έκανε, ποιος ήταν. Εντάξει, μπορεί την κοπέλα να την θέλει κάποιος δαίμονας. Όμως πιστεύω ότι αν μπορούσε να αντιδράσει ο Μάκης, έπρεπε να το είχε δείξει. Ο Μάκης μας έλεγε εμάς ότι ήταν ο ίδιος ο Σατανάς. Και ότι απλά, σαν Σατανάς δηλαδή, υπάκουσε κάποιους ανώτερους δαίμονες. Δηλαδή, στο δολοφόνο καλύτερα να κοιτάξουν το αν στέκει το μυαλό του. Ο Μάκης ήταν ψυχοπαθής? Δεν ξέρω, δεν μπορώ να το πω αυτό. Εσύ τα έχεις 400. Εγώ πιστεύω τώρα είναι μια χαρά. Αλλά δεν ήσουνα. Όχι. Δεν μπορώ να πω ότι δεν ήμουνα. Βαθιά επηρεασμένη μέχρι και στο να μην σκέφτομαι λογικά, ναι. Αλλά το γεγονός ότι γενικώς δεν τα έχω καλά. Υπάρχουν προσωρινά στάδια που μπορεί κανείς να καταλογίσει σε κάποιον τέτοια ελαφρυντικά. Αν ήσουν κάτω από το καθεστώς τρόμου, εξαναγκασμού, ψυχολογικής βίας, πλάνης, μπορείς να πεις ότι κάποτε δεν ήμουν καλά και έγινα τώρα. Έγινες καλά τώρα? Σίγουρα. Ξέρω δηλαδή πια ότι
αν υπάρχει έστω και μία πολύ μικρή περίπτωση να βγω έξω, φαντάζομαι τη ζωή μου δηλαδή πολύ δύσκολη. Όπως φαντάζομαι τώρα, δεν ξέρω πώς θα μου φερθεί ο κόσμος. Φαντάζομαι ότι με άλλο μάτι τώρα θα βλέπω τη συμπεριφορά που πρέπει να έχω σε έναν άνθρωπο. Πιστεύω δηλαδή ότι δεν θα ασχολούμαι πλέον και πάρα πολύ με τους ανθρώπους, δηλαδή... Όλη αυτή τη συσσόρευση των συναισθημάτων εκείνου του καιρού και όλης της διαδρομής και με δυο φόνους, που είναι ακόμα μεγαλύτερη συσσόρευση, μέσα στην άκρη του μυαλού σου, είχες πάντα την ελπίδα ότι αυτό το πράγμα θα τελειώσει, ότι θα σας πιάσει η αστυνομία, ναι, και ότι δεν θα έχεις πια αυτό το φόβο? Και δεν σας κρύβω ότι ευχόμουν να μας πιάσει η αστυνομία, γιατί δεν είχα το κουράγιο να το καταθέσω εγώ μετά από τόση πίεση που γινότανε. Και δεν σας κρύβω κιόλας ότι το έλπιζα. Δηλαδή έλεγα ότι θα γίνει και άφηνα λίγο τον εαυτό μου ελεύθερο και έλεγε μακάρι να γίνει. Αλλά αυτομάτως την ίδια στιγμή τον ξέκοβα και έλεγα ότι δεν πρέπει να σκέφτεσαι τέτοια πράγματα, γιατί αν το καταλάβουνε... Καθάρισες. Θέλω τελειώνοντας να μου πεις και να βεβαιώσουμε ότι πριν ξεκινήσουμε αυτή τη συνέντευξη μπροστά στις κάμερες, είχαμε εσύ και εγώ μια πολύ ίσια συνομιλία. Σου είπα ότι εάν δεν ήθελες να γίνει αυτή η συνέντευξη, δεν θα γινότανε και ότι θα την έκανα ολοκληρωμένη και αλογόκριτη, χωρίς να κόψω και χωρίς να μοντάρω τίποτα. Όπως ακριβώς θα τα έλεγες, έτσι θα έβγαιναν και στο γυαλί. Αυτό γιατί έχω μια ευπάθεια σε ανθρώπους που έχουν συλληφθεί για κάτι που έκαναν και που η δημοσιογραφική μου περιέργεια και ίσως η αναζήτησή μου για την αλήθεια με φέρνουν μπροστά τους για να τους πάρω μια συνέντευξη. Και δεν θα ήθελα ποτέ να πιστέψει κανείς ότι ήσουν κάτω από το αστυνομικό καθεστώς που σε συνέλαβε και που σε ανέκρινε και γι' αυτό μίλησες σε αυτή την κάμερα του Στάρα. Εγώ μιλάω γιατί δεν θέλω να νομίσω ο κόσμος ότι φοβάμαι ή ότι έχω κάποια σχέση με όλα αυτά. Θέλω δηλαδή να τους περάσει το τι έχει γίνει, αλλά να δώσουν έμφαση στον καταναγκασμό, γιατί και αυτοί αναπηλούντουσαν 1,5 χρόνο από κάποιον που θα σε σκοτώσω κάθε μέρα. Μπορεί την πρώτη ή τη δεύτερη μέρα μην το πίστευαν. Όμως κάποια στιγμή θα ήθελαν να φοβούνται και να αναρωτιούνται. Και αν μάλιστα είχαν πιστήρια και αποδείξεις πιο σοβαρά έστω από τα πιστήρια που έχουμε εμείς, πιστεύω ότι θα σιωπούσανε. Τώρα το χρονικό διάστημα δεν το ξέρω. Το θέμα είναι ότι όταν ήρθαν και με πήρανε και μπήκα μέσα στο γραφείο του κυρίου Τσιατούρα και μου είπε ότι σε φέραμε εδώ για τη δώρα, δεν νομίζω ότι αντιμετωπίσανε πρόβλημα. Ήξερες ότι τελείωσε η ιστορία. Ήξερα τελείως ιστορία ότι επιτέλους εγώ θα μπορούσα να σκεφτώ, να αισθανθώ πιο ελεύθερα. Και όπως και με το δεύτερο φόνο της Γιούργα, όταν με ρωτάνε αν ξέρω και κάποιους άλλους φόνους, τους αποκάλυψα εγώ ίδια. Φοβάμαι ότι η προηγούμενη κασέτα μας τέλειωσε λίγο απότομα και πρέπει να ξαναρχίσουμε την ιστορία από εκείνο το σημείο που το έλεγες ή να την τελειώσουμε εδώ, ό,τι εσύ επιλέξεις. Να θυμάστε με ποιο σημείο. Μιλάγαμε για τη συζήτηση που είχαμε κάνει και ότι μίλησες επειδή ήθελες να καταλάβουν ορισμένα πράγματα οι άνθρωποι που σε βλέπουν και που χωρίς να σε έχουν γνωρίσει μπορεί να σε φαντάζονται σε τελείως διαφορετικές διαστάσεις από ό,τι είσαι. Ναι, γιατί ξέρω ότι περνάει στον κόσμο ο γεννός ότι δεν υπάρχει ψυχικός καταναγκασμός στη μέση. Κι όμως ας κάτσουν λίγο να σκεφτούν. Δεν ήμουν μόνη. Ήταν 20 άτομα που δεν μιλάγανε. Δεν μπορεί και τα 20 άτομα να είναι ανόητα. Άρα υπήρχε κάποιος καταναγκασμός στη μέση. Και πραγματικά αν ήξερα εγώ ότι θα είχα τόσο καλή αντιμετώπιση στην ασφάλεια, με τόσο κατανόηση αυτά που λέω και συμπαράσταση, θα είχα έρθει και θα είχα πει πιο πριν. Απλά δεν είχα το κουράγιο. Το κουράγιο φοβάμαι ότι σου χρειάζεται από εδώ και μπρος, γιατί η διαδρομή είναι δύσκολη και επειδή υπάρχει δικαιοσύνη και όλα αυτά τα ερωτηματικά θα απαντηθούν κάποια στιγμή από την ανάκριση, από τις καταθέσεις και από το δικαστήριο. Το μόνο που έχω να σου πω και ειλικρινά είναι κουράγιο. Και καλή τύχη. Πιστεύω ότι εφόσον είχα το κουράγιο 2 χρόνια και ανεχόμουν αυτά και άλλα πράγματα, πιστεύω ότι θα το βρω και τώρα. Κάτι θα έχει μείνει.